Γεια σας, εγώ είμαι η Αναστασία και σήμερα τα Ρωμάνα και εγώ θα σας παρουσιάσουμε τα καινούργια Limited Edition Highlighter Mega Glow της Wet n Wild που μόλις κυκλοφόρησαν. Τα έχω τοποθετήσει όλα στο πρόσωπό μου, όπως βλέπετε, που έχω γίνει μια πάρα πολύ ωραία πηγολαμπίδα. Η κάμερα είναι μέσα στο highlighter. Και μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε και εσείς τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Όπως βλέπετε, έχω διαμορφώσει πλήρως τη βάση μου. Έχω matte αποτέλεσμα, δεν έχω βάλει καθόλου highlighter. Και πάμε να δούμε τώρα τα Limited Edition Mega Glow Highlighter της Wet n Wild. Έχουμε 2 highlight σε συμπιεσμένη μορφή. Η μία απόχρωση είναι πιο μπρονζέ, η άλλη είναι πιο ανοιχτόχρωμη σε σαμπανιζέ χρώμα. Η πιο μπρονζέ λέγεται Ocean Blossom και η πιο σαμπανιζέ Bloom Time. Και έχουμε και 2 αποχρώσεις σε ελεύθερη μορφή, που είναι loose highlighter, που είναι σκόνη στην ουσία. Και πάλι εδώ έχουμε μία πιο χρυσή και μία πιο ροζ απόχρωση. Η πιο χρυσή είναι η I'm So Lit και η πιο ροζ απόχρωση λέγεται You Glow Girl. Η Ocean Blossom απόχρωση είναι αυτή εδώ και η απόχρωση It's Bloom Time είναι αυτή εδώ. Πάμε να δούμε και πώς γράφουν στο χέρι μας. Όπως βλέπουμε, έχει έντονο μεταλλικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε και την πιο ανοιχτή απόχρωση. Εδώ έχουμε μια πιο ροζ απόχρωση, αλλά κάνει και λίγο μια χρυσή αντανάκλαση. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάμε να το δούμε και στο πρόσωπο τώρα. Με ένα μικρό πινελάκι θα εφαρμόσω την πιο μπρονζέ απόχρωση στα μάτια μου. Παίρνουμε ένα μικρό πινέλο, αλλά να είναι φουντωτό στο τελείωμά του. Και το τοποθετούμε στα μάτια για λίγο πιο ζεστό look. Τοποθετώ τη συγκεκριμένη απόχρωση στα μάτια μου γιατί θέλω να τα δοκιμάσω όλο στο πρόσωπό μου σαν αποχρώσεις και σαν υφή, να δω πώς γράφουνε. Αλλά λίγο πολύ εγώ τοποθετώ το highlight σε όλο το πρόσωπο, όχι σαν πούδρα, αλλά στα περισσότερα σημεία του προσώπου μου. Επομένως θα δούμε πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Θα είναι σίγουρα glowy πάντως. Το βάζουμε και λίγο από πάνω. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν σκιά το συγκεκριμένο highlight. Δεν επικεντρώνομαι σε συγκεκριμένο σημείο, το απλώνω παντού ώστε να μην φαίνεται κάτι πάρα πολύ έντονο, είτε σαν γραμμές είτε σαν σβήσιμο. Πάμε να δούμε και το πιο ανοιχτό χρώμα. Τώρα θα πάρουμε το πινέλο της Real Techniques, αυτό εδώ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος υπάρχει μόνο σε set, και πάμε να δούμε την πιο ανοιχτή απόχρωση. Αφαιρούμε την περιτυπωσότητα από το πινέλο με αυτή την κίνηση και πάμε να το δούμε. Αυτό είναι σίγουρα πιο έντονο επειδή είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Το βάζω και απαλά, δεν το πιέζω πολύ. Τα ανακατεύω λίγο μεταξύ τους. Και αυτό πολύ ωραίο, πιο ανοιχτόχρωμο. Έχει λίγο μια χρυσή αντανάκλαση και ας βγαίνει ροζ στην παλέτα. Πάμε να δούμε και αυτά που είναι σε ελεύθερη μορφή που μας σίγουρα θα είναι πιο έντονα. Ξεκινάμε με το You Glow Girl. Είναι σε ελεύθερη μορφή. Είναι αυτό εδώ. Και με το πινέλο της Wet n Wild, το P75, το οποίο το έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο, θα πάρουμε μια πολύ μικρή ποσότητα και θα την εφαρμόσουμε στο πρόσωπο. Εδώ πραγματικά θέλει πάρα πολύ λίγο και αφαιρούμε την περίπτωση ποσότητα. Πάμε να δούμε. Να το. Είναι ξεκάθαρα πιο έντονο. Γενικά ότι είναι σε ελεύθερη μορφή γράφει λίγο πιο έντονα. Έχει να κάνει με τη σύσταση του προϊόντος. Πώς σας φαίνεται? Σίγουρα επειδή είναι και πιο ανοιχτόχρωμα και εγώ είμαι πιο ανοιχτή στο δέρμα μου, γράφει αρκετά έντονα το συγκεκριμένο. Από κάτω έχουμε και σαν βάση βέβαια και τα προηγούμενα highlight. Να σας κάνω και swatches εδώ. Παίρνω λίγο από το καπάκι και έτσι όπως το έχω στο χέρι μου.
Το συγκεκριμένο highlight που είναι σε σκόνη μπορείτε να το τοποθετήσετε και μέσα σε κάποια κρέμα σας και να την κάνετε να γυαλίζει χωρίς να ξεβάφει. Είτε σε κάποιο λαδάκι σε σπρέι αν έχετε, γιατί όσο το απλώνετε βλέπετε. Απλώνει πολύ, πολύ εύκολα και πολύ ομοιόμορφα. Πάμε και στην απόχρωση I'm so lit, που είναι πιο χρυσή. Να δούμε και εδώ πώς γράφει στο χέρι. Αυτό είναι πιο χρυσό και είναι πιο εντυπωσιακό. Τα συγκεκριμένα έχουν μέσα και γκλίτερ, δεν ξέρω αν είναι πολύ εμφανές στην οθόνη. Σίγουρα από κοντά διακρίνεται πάρα πολύ έντονα το γκλίτερ που έχει. Πάμε να το δούμε στην άλλη πλευρά τώρα αυτό. Με το ίδιο πινέλο, το οποίο το έχω καθαρίσει της Wet n Wild, παίρνουμε πάλι μια πολύ μικρή ποσότητα και το τοποθετούμε με κυκλικές κινήσεις. Το συγκεκριμένο σαν χρυσό, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται λίγο πιο έντονα σχέση με το άλλο που είναι πιο ανοιχτόχρωμο και τα δύο είναι πολύ εντυπωσιακά παρόλα αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου τα συγκεκριμένα highlight. Κλέβουν σίγουρα την παράσταση. Όχι, από εδώ έχουμε βάλει το ροζ. Δεν το βάλουμε από εκεί. Παρασύρθηκα. Θα βάλουμε και λίγο στη γέφυρα της μύτης και στην κορυφή, στο πηγούνι. Ένα βήμα που κάνω εγώ στο μακιγιάζ μου, αφού τοποθετήσω το highlighter, προσδίδω λίγο μεγαλύτερη ένταση στο μακιγιάζ με τον bronzer, το πατάω από πάνω με την ίδια απόχρωση, διότι έχει πέσει το highlighter και στο σήμα που έχω βάλει bronzer και έχει χαθεί λίγο το αποτέλεσμα που θέλω να έχω στο πρόσωπό μου. Παίρνουμε λοιπόν με το πινέλο μας το bronzer που προτιμάμε και το πατάμε ελαφρά από πάνω. Και τώρα, όπως βλέπετε, είναι πιο ξεκάθαρα τα προϊόντα που έχουμε βάλει στο μακιγιάζ μας. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα με όλα τα highlighter πάνω μου και πάμε στο σημερινό μας διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε αυτά εδώ τα 4 προϊόντα που χρησιμοποίησα στο πρόσωπό μου. 2 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και τα 4 προϊόντα και πάμε να δούμε τα 3 πολύ απλά βήματα που πρέπει να κάνετε για να τα κερδίσετε. Πρώτον, θα πρέπει να γίνετε συνδρομητές εντελώς δωρεάν σε αυτό εδώ το κανάλι. Δεύτερον, θα πρέπει να πατήσετε like σε αυτό εδώ το βίντεο. Και τρίτον, θα πρέπει να μας αφήσετε ένα σχόλιο για το πώς σας φάνηκε αυτό εδώ το αποτέλεσμα με τα highlight. Τόσο απλά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα Romania στα social media και στο website. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά λαμπερά φιλιά!